Ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των Σλοβάκων είναι το ρώσικο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού Sputnik V. Είναι σίγουρα πολύ πιο δημοφιλές από τις σε άλλες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, εδώ και δύο μήνες χιλιάδες σκευάσματα του συγκεκριμένου εμβολίου περιμένουν στις αποθήκες της Μπράτισλαβα για έγκριση της χρήσης του. Η Μπάρμπαρα Ντίκ σπουδάζει αγγλικά και γερμανικά στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας και δεν την ενδιαφέρει αν το εμβόλιο που θα κάνει θα προέρχεται από την Ανατολή ή από τη Δύση. Θα επέλεγα το Sputnik. Θα επέλεγα το ρωσικό εξαιτίας των παρενεργειών. Άκουσα ότι το AstraZeneca έχει πολλές παρενέργειες, όμως δεν έχω ακούσει τίποτα για το Sputnik. Η μελέτη δείχνει ότι το 15% των Σλοβάκων θα επιλέξει το ρωσικό εμβόλιο, ποσοστό τριπλάσιο από τον μέσο όρο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτή η θετική προσέγγιση έχει να κάνει με την θετική προσέγγιση της Ρωσίας μεταξύ των Σλοβάκων. Το 78% των Σλοβάκων θεωρεί τη Ρωσία αδελφό έθνος. Πολλοί Σλοβάκοι δεν την θεωρούν απειλή. Με έδρα τη Δύση, η μη κυβερνητική οργάνωση Globesk όχι μόνο ρώτησε τον πληθυσμό, αλλά μελέτησε και τις διαδικτυακές εκστρατείες των παρασκευαστών των εμβολίων. Αναφέρει ότι ο λογαριασμός του Twitter για το Sputnik είναι μια μηχανή προπαγάνδας με σκοπό να διαβάλει τις σλοβακικές αρχές. Οι Ρώσοι έχουν κατηγορήσει τις ιατρικές μας αρχές για σαμποτάζ. Ισχυρίζονται ότι οι αρχές της Σλοβακίας έχουν παραβιάσει τη συμφωνία. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας έπρεπε να παραιτηθεί μετά την αγορά των εμβολίων Sputnik παρά τις αντιρρήσεις των εταίρων του στον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Υγείας περιμένουν τώρα περισσότερα αποτελέσματα από την Ουγγαρία. Η απόφαση για την έγκριση ή όχι του εμβολίου ακόμα δεν έχει ληφθεί. Τα αποτελέσματα αναμένονται όπως έχει συμφωνηθεί. Πριν από μερικούς μήνες, η Σλοβακία είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων από COVID στον κόσμο. Μετά από αυτό, ο αριθμός των ανθρώπων που θέλουν να εμβολιαστούν έχει διπλασιαστεί. Πλέον, οι περισσότεροι Σλοβάκοι ενδιαφέρονται λιγότερο για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις σε σχέση με το Sputnik και θέλουν να επιταχυνθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού.